Κυρίες και κύριοι, πολύ πρόσφατα έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης, ο δημιουργός, ο αγωνιστής, που με το έργο του και με την παρουσία του σημάδεψε τις καρδιές μας και την ελληνική αυτογνωσία μας. Στη μνήμη του αφιερώνεται ο πρώτος κύκλος των εκπομπών De Profundis. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψε θέλουμε να στοχαστούμε πάνω στα εκβαθέων του Μίκη Θεοδωράκη. Προσκεκλημένος μας είναι ο Παναγιώτης Δόικος, αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Δόικος διδάσκει εδώ και 5 χρόνια και για πρώτη φορά στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο τη φιλοσοφική θεωρία του Μίκη Θεοδωράκη για τη συμπαντική αρμονία. Είναι η θεωρία πάνω στην οποία ο Έλληνας μουσουργός στήριξε όλη του την ύπαρξη, γιατί, όπως λέει και ο ίδιος, ένιωθε πάντα την ένωσή του με την αρμονία του σύμπαντος. Καλησπέρα κύριε Δόικε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ ιδιαίτερως για την πρόσκληση. Κύριε Δόικε, πώς νιώσατε με την είδηση του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη? Ένιωσα πολύ έντονα δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν, ένιωσα εκεί τα μέσα μου ένα κεραυνό. Και αυτό μετά, τις ίδιες στιγμές, πήρε μια άλλη έκφραση, διτή. Από τη μια πλευρά, συγχρόνως, από τη μια πλευρά, ένιωσα να φεύγει ο άνθρωπος αυτός με το γνώριμο χαμόγελο που τον είχα γνωρίσει και από κοντά, αυτός ο μεγάλος Έλληνας, και αυτό ήταν η αίσθηση της απώλειας, της απώλειας του ανθρώπου, της απώλειας της ύπαρξης της ανθρώπινης. Συγχρόνως όμως ένιωσα αυτό να δίνει τη θέση του, ενώ αποχωρεί, ενώ πηγαίνει προς το βάθος, να δίνει τη θέση του σε ένα φως ενέργειας, το οποίο μένει, αυξάνεται, αυξάνεται, αυξάνεται και μαζί με την λύπη γίνεται και μία διάθεση για να ανοιχτούμε σε αυτό που μας αφήνει στο άπειρο. Συγκλονίστηκα. Από την άλλη όμως θυμήθηκα κάποιες κουβέντες που είχαμε κάνει σε σχέση με το θάνατο, οι οποίες είχαν και φιλοσοφικό και κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο.
Μιλούσαμε αρκετές φορές πάνω στο θέμα αυτό. Ο Μίκης δεν φοβόταν τον θάνατο. Από τις πρώτες σκέψεις που μου ήρθαν στο μυαλό μου όταν τελικά πέθανε ήταν ότι ο ίδιος αποφάσισε να πεθάνει. Μου είχε πει συγκεκριμένα ότι εσύ είσαι ένας μεσίνιος που ζει στην Κύπρο, αλλά όταν πεθάνεις θα σε θάψουν, θα μπεις κάτω στο χώμα. Εγώ θέλω να βλέπω τα άστρα, θέλω να βλέπω το σύμπαν, γιατί εκεί πορεύομαι, προς τα εκεί θα πορεύομαι πάντα. Ανεξαρτήτως της ηλικίας του, ήταν μία έκπληξη και συγχρόνως ένας πόνος. Δηλαδή η αίσθηση ότι έφυγε μια μεγάλη μορφή που παρόλο ότι δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε στο παρελθόν, παρόλα αυτά συμβολικά και σημειολογικά παρέμενε αυτή η μεγάλη μορφή ενεργός, παρούσα, ζωντανή στη σκέψη μας. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του πραγματικά ήταν άγιος. Δηλαδή έβλεπα έναν άγιο. Το 2016 διδάσκεται για πρώτη φορά στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο τη φιλοσοφική θεωρία του Μίκη Θεοδωράκη για την συμπαντική αρμονία. Είχατε επί χρόνια, μέχρι το χαμό του, φιλία αλλά και επιστημονική συνεργασία μαζί του. Είτε σε συναντήσεις από κοντά, είτε σε μία εκτενή αλλά και ουσιαστική αλληλογραφία. Ας έρθουμε λοιπόν στην αρχή. Πώς γνωριστήκατε με τον Μίκη Θεοδωράκη? Το ξεκίνημα ήρθε από μία πιστή του φίλη και φίλη μας πια, την Αναστασία τη Βουλγαρή, θεατρική συγγραφέα, ποιήτρια και μελετήτρια και βέβαια του έργου του Μίκη Θεοδωράκη. Επρόκειτο να παρουσιαστεί, όπως και τελικά έγινε, στη Θεσσαλονίκη το βιβλίο της κυρίας Βουλγαρή, της Αναστασίας Βουλγαρή, που είχε να κάνει με μία συνοπτική παρουσίαση των κειμένων του Μίκη Θεοδωράκη που συμπεριλήφθησαν στον τόμο «Διάλογοι στο Λυκόβος», ο οποίος μετά ακολουθήθηκε από τον τόμο «Μονόλογοι στο Λυκαβιές». Αυτή η παρουσίαση έγινε στη Θεσσαλονίκη και εκεί μαζί με την κυρία Βούλγαρη συμμετείχατε και εσείς ως παρουσιάθρες εκδήλωσης αυτής και εγώ ως ομιλητής και εισηγητής αυτών τα οποία κατά την αίσθησή μου λέγονται στο βιβλίο αυτό το εξαιρετικά καλογραμμένο και εμπεριστατωμένο της κυρίας Βούλγαρη. Μετά από την εκδήλωση, η οποία είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία και η οποία συνοδεύτηκε και από εκτενή συζήτηση πάνω στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και από μουσική, όλο το υλικό εστάλει στο Μίκη. Το ήθελε ο ίδιος, το είδε, το άκουσε και θέλησε, όταν άκουσε τον τρόπο με τον οποίο μίλησα για το έργο του και τα κείμενα αυτά, να συναντηθούμε. Αυτή ήταν η αφορμή αλλά και η ουσία της πρόσκλησής του για να πάω, να κατέβω στην Αθήνα, να τον δω από κοντά και να ξεκινήσει αυτή η φιλία, η συνεργασία, η φιλοσοφική, θα έλεγα, ανταλλαγή απόψεων και επικοινωνία. Ποια αίσθηση σας προκάλεσε ο Μίκης Θεοδωράκης όταν τον πρώτο αντικρίσατε? Ένα αίσθημα που ούτως ή άλλως υπήρχε μέσα μου από τα παλιά, από τότε που οι εικόνες από τις πάρα πολλές φορές που τον είδα και σε συναυλίες και στην τηλεόραση και οι εικόνες που σχηματίστηκαν μέσα μου επί πολλά χρόνια, επί δεκαετίες από το άκουσμα της μουσικής του ήταν παρούσες και αυτές με το που τον είδα βγήκανε στην επιφάνεια, συνάντησαν το πρόσωπό του και απευθείας μου ήρθε μία οικειότητα αλλά και μία αίσθηση μεγαλείου η οποία θα πω ότι δεν ήταν απρόβλεπτη. Το περίμενα. Αυτή η οικειότητα και αυτή η αίσθηση μεγαλείου συνόδευσε όλη τη συνάντηση. Η πρώτη εντύπωση ήταν αυτή. Πώς τον βιώσατε όμως ως άνθρωπος, παρουσία, ως συνομιλητή και ως φίλος στη συνέχεια?
Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν και την πρώτη φορά και τις άλλες φορές ήταν πολύ άμεσος, πάρα πολύ οικείος, πάρα πολύ ακριβής σε αυτά που έλεγε και σε αυτά που υποδεχόταν από τα δικά μου λόγια και από τα λόγια όποιον συνομιλούσαμε μαζί του, και επίσης είχε μία διάθεση να προσεγγίσει τα λόγια μου, εμένα, με αφηγήσεις του σχετικές με την Ελλάδα, με την πολιτική, με τη ζωή του, αλλά και με τη συμπατική αρμονία η οποία είχε ήδη έρθει στο προσκήνιο μέσα από τη συζήτησή μας. Ποια γνωρίσματα δικά του σας έκαναν εντύπωση και γιατί? Ένα γνώρισμα ήταν αυτή η απροσδιόριστη αίσθηση που συγκεκριμενοποιείται σε μία αύρα. Ένιωθα και έβλεπα την αύρα του ενώ σου μιλούσε, πάρα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα, μία ατμόσφαιρα ιδιαίτερης δημιουργικότητας και φιλικότητας, μία ευφυΐα η οποία δεν θα έλεγα ότι εντοπιζόταν μόνο στα μουσικά θέματα, είχε μία ευφυΐα πολύ υψηλή, πολύ βαθιά, έτοιμη να απαντήσει με τον τρόπο της σε κάθε ζήτημα που ετίθετο, και επίσης μία πρόσκληση. Την πρώτη φορά τον είδα στην συναυλία στο Καραϊσκάκι το 1974 και από εκείνη τη βραδιά και έπειτα δεν έλειψε ποτέ από το σπίτι μας. Οι γονείς μου συνέχεια μιλούσαν για εκείνον, τότε ήταν και πάντα ήταν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ο Μίκης, σχολίαζαν, τον στήριζαν. Εγώ βέβαια δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα, ήμουν παιδάκι του Δημοτικού, αλλά με προσέλκυε αυτή η προσωπικότητα. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, διάβασα τα βιβλία του και τα λοιπά, άκουσα και τις μουσικές του. Το 1998 του έστειλα την πρώτη επιστολή. Είχαν προηγηθεί οι δρόμοι του Αρχάγγελου, που είχα διαβάσει τα βιβλία, η αυτοβιογραφία του. Του έγραψα μία επιστολή, μου τηλεφώνησε η κυρία Παρμενίδου, η γραμματέας του, εκ μέρους του, για να με ευχαριστήσει. Θυμάμαι όμως ότι του είχα γράψει: «Μίκη, ήσουν και είσαι πάντα μπροστάρης». Το 2006 του έστειλα την όριμη πια επιστολή, που εκεί του μιλούσα για το έργο του και πώς εγώ αντιλαμβανόμουν το έργο του και τη ζωή του. Και ήταν και αυτή έτσι γραμμένη με λυρισμό, θα έλεγα. Μετά από λίγες μέρες από αυτή την επιστολή, πρέπει να ήταν πολύ λίγες μέρες, 2-3 ημέρες, είχε στο Μέγαρο την παρουσίαση της δεύτερης συμφωνίας του, Συμφωνία Αριθμός 2, που είναι για το περιβάλλον και για τη φύση, αυτό είναι το περιεχόμενο, και συναντώ την κυρία Παρμενίδου στην είσοδο του Μεγάρου, δηλαδή όπως μπήκα ήταν εκεί η κυρία Παρμενίδου, και με παρότρινε πολύ ευγενικά και πολύ διακριτικά στο διάλειμμα να του μιλήσω. Γιατί μου είπε ότι του είχε αρέσει πολύ η επιστολή μου. Εγώ της είπα ότι δυσκολεύομαι γιατί όλοι πηγαίνουν στο διάλειμμα να του μιλήσουν και μήπως τον ενοχλήσω. Και θυμάμαι μου είχε πει η κυρία Παρμενίδου: «Εσύ προηγήσαι». Έτσι πολύ τρυφερά. Και πράγματι πήγα και τον χαιρέτησα. Του είπα: «Εγώ είμαι αυτή που σας έγραψε την επιστολή». Και γύρισε, με κοίταξε πολύ τρυφερά και μου είπε: «Πολύ ωραία η επιστολή σου. Δεν ήταν μόνο γραμμένη από την καρδιά σου, αλλά ήταν και πολύ ωραία γραμμένη». Και έκανε το χέρι έτσι. Καταρχάς ήταν ψηλός, θεόρατος, τεράστιος. Με κοίταξε με ένα αετήσιο βλέμμα, όλο τρυφερότητα και αποδοχή. Μου χαμογέλασε και ένιωσα ένα πάρα πολύ ζεστό χέρι. Ένα χέρι που θα μπορούσε να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Ήταν ευγενής και ευγενικός. Πολύ τρυφερός και πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Πανέξυπνος. Εκπληκτικός συνεργάτης, πάρα πολύ δημοκρατικός στη συνεργασία, πάρα πολύ ευγενέστατος.
διακριτικότατος, σεβόταν ακόμα και το «και» που είχα γράψει, ακόμα και την άνω τελεία. Ολύμπιος έτσι είχε μία ψυχραιμία και ηρεμία Ολύμπια, θα έλεγα. Από την άλλη ήταν άνθρωπος που αγαπούσε με πάθος τη ζωή. Μισούσε τη βία και την εξουσία. Ήταν εντελώς αντιεξουσιαστής. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Όταν το 2011 έκανε τη δεύτερη ομιλία του, το Γενάρη, για τη Σπίθα, το κίνημα που είχε κάνει τότε, ολοκλήρωσε την ομιλία ως εξής, ότι εγώ, λέει, δεν θέλω να κυβερνήσω, ούτε θέλω θέσεις κτλ. Εύχομαι η Σπίθα ως μεγάλο πατριωτικό κίνημα να κυβερνήσει με την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εγώ τότε θα φύγω, θα αποχωρήσω, θα πάω στο σπίτι μου και θα παρακολουθώ από μακριά με κριτικό βλέμμα, γιατί θα παρακολουθώ την εξουσία. Και τότε γελάγαμε στη Σπίθα και λέγαμε θα κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό του. Έτσι και γελούσαμε. Τόσο αντιεξουσιαστής ήτανε. Και επαναστάτης. Επαναστάτης. Και σε αυτό έτσι ήτανε αλήγιστος. Αλήγιστος. Να σκεφτείτε μέχρι την τελευταία στιγμή που ήτανε στο κρεβάτι και ήτανε πια 96 χρονών, μάτωνε για την Ελλάδα. Πονούσε για την Ελλάδα. Προσπαθούσε να βρει μια λύση για την Ελλάδα. Στην κατεύθυνση της ενότητας του λαού και στο να προχωρήσει η χώρα και να βγει, αν ήταν δυνατόν, και αύριο από την οικονομική κρίση. Συνέβη εντελώς τυχαία, διότι τότε δίδασκα στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι και ο Μίκης Θεοδωράκης έμενε πολύ κοντά το σπίτι του στη γειτονιά που έμενα και εγώ για να διευκολύνουμε στην μετακίνησή μου. Ήταν στο κέντρο του Παρισιού. Βεβαίως εγώ τον γνώρισα διότι ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένας σημαντικός, πολύ γνωστός την εποχή εκείνη σε εμάς. Στάθηκα καθώς περπατούσε στο δρόμο απέναντί του, κατασυγκινημένος, και τον κοίταζα. Και όλος περιέργος μου λέει, εσύ δεν είσαι ο Κοντογιώργης, που εγώ ήμουν ένας εντελώς άγνωστος, διότι μόλις είχα δημοσιεύσει το δεύτερο βιβλίο μου στην γαλλική γλώσσα, στο Παρίσι, μετά τη διδακτορική μου διατριβή για τον Αριστοτέλη. Επομένως δεν νομίζω ότι είχε άλλη εικόνα του Κοντογιώργη πλην της φωτογραφίας που συνόδευε το βιβλίο. Μου λέει πάμε πάνω. Αφού μιλήσαμε λιγάκι εκεί, δεν ήξερα εγώ ότι κατοικούσε εκεί πέρα, μου λέει πάμε πάνω στο σπίτι μου. Και εκεί καθίσαμε όπως και τις άλλες φορές, πολλή ώρα, 2-3 ώρες, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά κάθε φορά που έκτοτε γινόταν η συνάντησή μας κρατούσε πολύ. Και η πρώτη μας συνάντηση είχε να κάνει ακριβώς με ερωτήσεις που μου έθετε με βάση το βιβλίο αυτό, το Histoire de la Grèce, Ιστορία της Ελλάδος. Εννοείται, για να γίνει κατανοητό το κατανοητή η αντίδραση του και το περιεχόμενο του, της συζήτησης, ήταν ένα βιβλίο που μιλούσε για την ελληνική συνέχεια, την ελληνική ιστορία από τις απαρχές της, την αρχαιότητα μέχρι το 1992. Και αυτό ακριβώς ήταν το αντικείμενο του διαλόγου. Ήθελε δηλαδή να δει πώς τεκμηριώνεται αυτή η έννοια της ελληνικής συνέχειας. Και μάλιστα μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι έκανε προεκτάσεις στην παγκοσμιότητα, όχι την τότε παγκοσμιότητα, αλλά της κοσμοϊστορίας, οι οποίες ήταν εντυπωσιακές, δηλαδή μου έδινε την εντύπωση ενός μεγάλου στοχαστή. Τον ενδιαφέρε πάρα πολύ να κατανοήσει το πώς, γιατί η Ελλάδα, γιατί ο ελληνικός κόσμος, ποια είναι η ταυτότητα του Βυζαντίου, γιατί ξέρετε όλοι διδάσκονται αυτό που ξεκίνησε να διδάσκεται από το διαφωτισμό και στη συνέχεια, ότι το Βυζάντιο είναι το απόλυτο σκοτάδι. Και μου έλεγε, είχα πάντα αυτή την
απορία πώς γίνεται να έχει πραγματοποιήσει μια τέτοια μουσική δημιουργία, να έχει ζήσει 1100 χρόνια, να έχει διαμορφώσει μια τέτοια παρέμβαση στην τέχνη, από την εικονογραφία μέχρι άλλες, και να θεωρείται σκοτεινό και σκοταδιστικό. Είχε την απορία και θεωρούσε ακριβώς ότι οι απαντήσεις που έδινα τότε στο βιβλίο μου αυτό του άνοιγαν τον ορίζοντα και διευκρίνιζαν αυτό που πράγματι αποτελούσε διακύβευμα για το Βυζάντιο, δηλαδή μια ιδεολογική παρέμβαση σκοταδιστικού τύπου που έκανε, που διέπραξε ο διαφωτισμός, ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, και που συνεχίζει ακόμη και μέχρι σήμερα στην προσπάθειά του να παρεμβληθεί αυτός, η Δύση δηλαδή, ως γέφυρα αρχαιότητας, νεωτερικότητας στην ιστόρηση των πραγμάτων, για να τεκμηριώσει και τη σημερινή του ηγεμονία και όχι για να αναδείξει τις πραγματικές διαστάσεις της ιστορίας. Στην Αθήνα ήταν και η συζήτηση είχε σχέση περισσότερο με την ποίηση. Εγώ τότε είχα, μάλλον ο Μάνος ο Χατζηδάκης είχε βγάλει ένα βιβλίο μου, τα νευρασθενικά τοπία, και είχαν παρουσιαστεί στον Μουσικό Αύγουστο και είχαν εκδοθεί από το Μουσικό Αύγουστο με πρωτοβουλία παρένεση του ίδιου του Μάνου του Χατζηδάκη. Και αυτό το βιβλίο τότε, αυτό το ποιητικό βιβλίο, ήταν κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο της συζήτησης στο καλοκαίρι του 1981. Και σε αυτό το πλαίσιο κάναμε μία συζήτηση γύρω από, από την ποίηση, εξηγώντας βέβαια τι ήταν και αυτή η οπτικοακουστική παρουσίαση που είχε κάνει η σκηνοθέτης η Άννα Κεσίσογλου, όπου είχε εντάξει μέσα και τη φωνή του Ρεμπέτη του Ρούκουνα. Και επειδή ο Μίκης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που είχε εντάξει το λαϊκό πολιτισμό μέσα στην μουσική του, είχε συνδυάσει, είχε δημιουργήσει την όσμωση της ποίησης με το λαϊκό στοιχείο, είχε δείξει ένα, θα έλεγα, ενδιαφέρον πάνω στον τρόπο, έτσι όπως τελικά τα νευρασθενικά τοπία είχαν αποτυπωθεί οπτικοακουστικά. Έλεγε πάντοτε και ένιωθε τα δύο μεγάλα ποτάμια, αυτό μου είχε εξηγήσει, το ποτάμι της σύγχρονης ελληνικής ποίησης και εκείνο της σύγχρονης λαϊκής μουσικής. Και όπως έλεγε ο ίδιος, η αληθινή ποίηση μετουσιωμένη στη ζωντανή μελωδία της μουσικής παράδοσης, είτε ήταν αυτό ορχιστρικό, είτε ήταν αυτό φωνητικό ή ρυθμικό, έφτιαχνε μια σύγχρονη ζωντανή λαϊκή μουσική. Και θυμάμαι ως παράδειγμα μου είχε πει και μου είχε μιλήσει, είχε αναφερθεί στον Επιτάφιο. Θα ήθελα να θυμηθείτε πώς και πότε οδηγηθήκατε στην πρότασή σας στον Μίκη Θεοδωράκη να διδάξετε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης τη θεωρία της συμπαντικής αρμονίας. Και θα ήθελα επίσης να θυμηθείτε πώς αντέδρασε εκείνος όταν του το προτείνατε. Ναι, όταν θέλησε να μιλήσουμε, να με συναντήσει, ήδη αυτό είχε σχηματιστεί μέσα μου, ενώ η σκέψη, η ιδέα να διδάξω στον τομέα φιλοσοφίας του Αριστοτέλειου, να διδάξω αυτή τη φιλοσοφική θεωρία του Μίκη Θεοδωράκη, που είναι συγχρόνως εμπνευσιακή και διανοητική. Του το πρότεινα και φάνηκε ότι συνάντησα μία επιθυμία του, η οποία υπήρχε από πολύ παλαιότερα. Δηλαδή το να δει τη θεωρία του αυτή να διδάσκεται και να την μελετούν οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, τον ενθουσίασε. Εσείς είστε φιλόσοφος.
Την ώρα που συζητούσατε μαζί του, νιώσατε ότι και εκείνος είναι ένας λαϊκός φιλόσοφος? Ένιωσα ότι είναι φιλόσοφος πριν καν από τη μελέτη της φιλοσοφίας. Είναι φιλόσοφος ενστικτοδός και από μόνος του. Η ίδια συμπατική αρμονία φυσικά είναι μια φιλοσοφική θεωρία, αλλά σημασία έχει ότι το περιεχόμενο των διαλόγων μας σημαδεύτηκε από την φιλοσοφικότητά του, η οποία, όπως σας είπα, είναι αυθόρμητη, ενστικτόδης, αλλά μετά με τα διαβάσματά του πάνω στον Πυθαγόρα, πάνω στους προσοκρατικούς, πάνω στον Πλάτωνα, πάνω σε πάρα πολλούς φιλοσόφους από εκεί και μετά, ενίσχυσε αυτή του την εγενή φιλοσοφικότητα. Ο Μίκης Θοδωράκης είχε μια πάρα πολύ βαθιά και συγκροτημένη παιδεία από τα πολύ μικρά του χρόνια, όπως είπατε πολύ σωστά, σε αυτό καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο πατέρας του, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος βαθύτατα καλλιεργημένος, μορφωμένος, με γνώσεις από την πολιτική και τη λογοτεχνία μέχρι τη φιλοσοφία και την αστρονομία. Αυτό έδωσε δυνατότητα στον διψασμένο από τη φύση του Μίκη να διαβάσει πάρα πολύ Έλληνες ποιητές, φιλοσόφους, λογοτέχνες, πεζογράφους, όχι μόνο ποιητές και πεζογράφους, να διαβάσει δοκίμιο πάρα πολύ Ελλήνων αλλά και ξένων συγγραφέων, να είναι πάρα πολύ βαθιά καταρτισμένος ως προς την αρχαία ελληνική γραμματεία, τραγωδία, φιλοσοφία, κωμωδία κτλ. Και έτσι συνάντησε έναν άνθρωπο ο οποίος ναι μεν είχε ενστικτοδός, όπως είπαμε και πριν, την φιλοσοφικότητα, αλλά αυτή την είχε εμπλουτίσει και τον έκανε ένα καταρτισμένο άνθρωπο, αλλά με την, όπως είπατε, με την ευφυή λαϊκότητα, η οποία προϋποτίθεται σε εκείνο που έχει τεράστιο ταλέντο, αλλά δεν έχει κάνει σπουδές φιλοσοφίας. Θα ήθελα εδώ να σας πω κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και γελάσαμε και εκείνος και εγώ. Αργότερα, όταν το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ τον τίμησε, κάνοντάς τον, αναγορεύοντάς τον σε επίτιμο διδάκτορα φιλοσοφίας, στο αμέσως επόμενο τηλεφώνημά μας μου είπε: «Και τώρα μπορούμε να μιλούμε ισότιμα. Είμαι κι εγώ φιλόσοφος». Συζητούσατε πάνω στην θεωρία της συμπαντικής αρμονίας. Τι είναι αυτό το οποίο εσάς σας εντυπωσίασε, τι είναι αυτό το οποίο η δική σας φιλοσοφική πρόταση για την στοχαστική φαντασία κούμποσε πάνω στη θεωρία του Μίκη Θεοδωράκη και πήρατε αυτή την απόφαση να γίνετε ο φορέας που θα συνεχίσει τη σκέψη του Μίκη Θεοδωράκη από εκεί που ο ίδιος αναγκαστικά έβαλε άνω τελεία? Ναι. Τα λέτε πολύ ωραία και υποβλητικά. Ο ίδιος ήδη, χωρίς φυσικά να έχουμε προσεννοηθεί, στα κείμενα του μιλάει για τη συνεργασία μεταξύ νοητικότητας, νου και φαντασίας μέσα στο βίωμα της συμπατικής αρμονίας. Αυτή τη σχέση μεταξύ νόησης και αίσθησης μέσα μας την έχω εδώ και δεκαετίες αισθανθεί και μελετήσει, φτάνοντας στο σημείο να διαβλέψω ότι δεν είναι δύο χωριστά πράγματα, αλλά οι αισθητές μορφές νιώθουν και νοούν μέσα μας και αυτό προκαλεί την εξωτερική πράξη. Μόλις λοιπόν ήρθα σε επαφή με τα κείμενα του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και μετά μίλησα με τον ίδιο για τη συμπατική αρμονία, αμέσως γεννήθηκε μέσα μου το βίωμα αυτής της συγγένειας με την θεωρία που εισηγούμε της στοχαστικής φαντασίας. Η αλληλογραφία μας, πιστεύω, ακράδαντα το πιστεύω, το ένιωσα και το πιστεύω, ότι ήταν ένα βαθμιαίο και όλο και πιο έντονο προχώρημα επιστημονικό και φιλοσοφικό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος μου είπε και μου έγραψε, και μάλιστα αυτό το έγραψε και σε ένα μήνυμα που απίφθινε στους φοιτητές του μαθήματος που διδάσκω για την συμπατική αρμονία, μου είπε ότι κατάλαβε πάρα πολύ καλά και το νιώσαμε και οι δύο, ότι αφομοίωσα και ταυτιστήκαμε στη συμπατική αρμονία, αλλά συγχρόνως ότι πέρασε μέσα από ένα φίλτρο φιλοσοφικό δικό μου που μίλησε στον ίδιο και από εκεί ξεκίνησε περαιτέρω ο διάλογος.
Ποιος είναι ο τίτλος του βιβλίου? Ο τίτλος είναι «Ο Μίκης Θεοδωράκης και η θεωρία της συμπατικής αρμονίας». Είναι ένα βιβλίο το οποίο σκέπτομαι περί το τέλος του έτους να είναι έτοιμο από τις εκδόσεις Παπαζήση, προκειμένου να είναι το βιβλίο που θα στηρίξει την διδασκαλία μου σε αλληλεπίδραση μαζί της στο αερνό εξάμηνο του μαθήματος σχετικά με τη συμπατική αρμονία. Αυτό συνελήφθη ως σχέδιο από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν τα μαθήματα. Το ήθελα ο ίδιος να γράψω ένα βιβλίο για τη συμπατική αρμονία και τη θεωρία του Μίκη Θεοδωράκη, και περαιτέρω υπάρχει κι άλλο υλικό για να το προεκτείνουμε και να οδηγηθούμε και σε πιο ειδικές κατευθύνσεις με αφετηρία τη συμπατική αρμονία. Να πω όμως ότι και ο ίδιος το θέλησε πριν του το πω. Μου είπε, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέμε, χρειάζεται να τα διατυπώσετε σε ένα βιβλίο το οποίο θα δοθεί και στους φοιτητές και φυσικά θα είναι και για το ευρύτερο κοινό. Άρα σας το ζήτησε ο ίδιος. Μου το ζήτησε ο ίδιος και μάλιστα πρέπει να πω εδώ ότι μου ζήτησε να ακούσει τις διαλέξεις, τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο με μια ιδιαίτερη λαχτάρα για το θέμα, για την διδασκαλία αλλά και για τη σχέση με τους φοιτητές. Πραγματικά του έστειλα τα μαθήματα, τη σειρά των μαθημάτων, τα άκουγε όπως μου έγραψε κάθε μέρα στις 6 ώρα, μου έγραψε «Σε ακούω κάθε μέρα 6 ώρα, σε απολαμβάνω» και εκεί στοχαζόταν. Και αυτά που στοχαζόταν μου τα έγραφε και εκεί πάνω συζητήσαμε και για το βιβλίο το οποίο συγγράφω τώρα. Ουσιαστικά, αν καταλαβαίνω σωστά, ο Μίκης Θεοδωράκης σας παρέδωσε την φιλοσοφική του διαθήκη. Αυτό ένιωσα, αυτό συνέβη και ο ίδιος το έκανε πολύ συγκεκριμένο, εκφράζοντας και την, θα μπορούσα να πω, την βαθύτατη επιθυμία του, ειδικά η συμπατική αρμονία, να οδηγηθεί σε μια ευρύτερη σχέση με το κοινό. Βρήκε σε μένα και εγώ σε εκείνον ένα πολύ ωραίο κλίμα και γόνιμο και μου είπε ότι αυτό πλέον το παίρνεις εσύ. Η θεωρία του Μίκη Θεοδωράκη για τη συμπατική αρμονία που είναι βιωματική και στοχαστική, βιωματική και στοχαστική, το τονίζω, είναι μια θεωρία βαθύτατη, γόνιμη, η οποία συγχρόνως όμως μας προσκαλεί και για περαιτέρω δημιουργία. Επομένως, μπορούμε με αφετηρία αυτή τη θεωρία να δούμε σε ποιους ορίζοντες υπαρξιακούς, οντολογικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, ψυχικούς, μεταφυσικούς μας οδηγεί. Στο Πανεπιστήμιο ήδη έχω εργασίες πολύ σημαντικές από τους φοιτητές που δείξανε με αυτές το ενδιαφέρον τους για την θεωρία αυτή, αλλά και ο ίδιος έχω σκοπό αυτό το πράγμα να το προχωρήσω με το καλό και σε επόμενες προσπάθειες συγγραφικές, αλλά και βέβαια να δημιουργώ με τους φοιτητές και με οδηγό της σκέψης του Μίκη Θεοδωράκη μια περαιτέρω κατεύθυνση. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έρχεται και, όπως είπαμε και πριν, η δική μου θεωρία για τη στοχαστική φαντασία, την οποία υποδέχτηκε πολύ θετικά ο Μίκης, διότι περί της φαντασίας, της νόησης και του βιώματος πρόκειται και έχουμε ένα, πιστεύω, ένα καλό πάνδρεμα. Ελπίζω το μέλλον να μας δικαιώσει σε αυτό.